Καλή σας ημέρα, κύριε Απηλίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα μας. Θέλαμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε πότε αναμένετε να είναι αξιοποιήσιμο αυτό το κοίτασμα φυσικού αερίου από το οικόπεδο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ και ποιο το επικρατέστερο σενάριο μεταφοράς του. Σίγουρα το τεμάχιο 6 θα ακολουθήσει χρονικά το τεμάχιο 12 και το κοίτασμα Αφροδίτη, η οποία είναι και η πρώτη ανακάλυψη που έγινε στην Κυπριακή ΑΟΣ. Για το κοίτασμα Αφροδίτη θα χρειαστούν ακόμα γύρω στα 3 χρόνια για την αξιοποίηση, για την εξόρυξη του πρώτου φυσικού αερίου. Επομένως, αναμένουμε ότι και η ανακάλυψη στο τεμάχιο 6 μπορεί να ακολουθήσει σχετικά γρήγορα, ανάλογα βέβαια με τους σχεδιασμούς της κοινοπραξίας. Σίγουρα το χρονικό πλαίσιο θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα τα οποία θα μας υποβάλουν οι εταιρείες ENI και Total Energy, οι οποίες προχωρούν τώρα πολύ γρήγορα με την επεξεργασία των σεναρίων που θεωρούν ότι θα είναι τα πιο καλά, το βέλτιστο σενάριο για την αξιοποίηση. Σίγουρα θεωρούμε ότι η Αίγυπτος αποτελεί μια πιο οικονομική επιλογή, αν θέλετε, σε σχέση με την κατασκευή αγωγού στην Κύπρο. Όμως υπάρχει και το σενάριο και ίσως η προοπτική της ενεργεία, η οποία έχει υποβάλει πρόταση στην Κυπριακή Δημοκρατία για δημιουργία αγωγού από τα Ισραηλινά κοιτάσματα προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Επομένως, εάν υπάρχουν αρκετές ποσότητες, θα μπορούσε να εξεταστεί και μια διασύνδεση είτε με εκείνο τον αγωγό, είτε ένας ανεξάρτητος αγωγός προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως θεωρώ ότι αυτό δεν θα γίνει εκτός και αν εξευρεθούν επιπρόσθετες, σημαντικές επιπρόσθετες ποσότητες στη δεύτερη γεώτρηση που γίνεται τώρα εντός του τεμαχίου 6 στο στόχος Δευτένα. Αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Κύπρο η ανακάλυψη και αυτού του στόχου και αυτού του κοιτάσματος στο οικόπεδο 6. Σίγουρα όσο περισσότερες ανακαλύψεις έχουμε και ιδιαίτερα από περισσότερες από μία κοινοπραξίες, τόσο αναβαθμίζεται γεωπολιτικά αλλά και από πλευράς πιθανότητας εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων η Κυπριακή Δημοκρατία. Σίγουρα το γεγονός ότι όλες οι κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται τώρα στην Κυπριακή ΑΟΣ έχουν κοιτάσματα με επιβεβαιωμένη ποσότητα είναι κάτι το ιδιαίτερα θετικό. Να θυμίσουμε ότι το κοίτασμα Αφροδίτη το διαχειρίζεται η Chevron μέσα σε μια κοινοπραξία με τη Shell και την New Med Energy, την πρώην Telec, την Ισραηλινή εταιρεία, ενώ το τεμάχιο 6 το διαχειρίζεται, όπως είπαμε και πριν, η ENI και η Total Energy. Και το τεμάχια 10 και 5, τα οποία είναι επίσης γειτονικά σε σχέση με το 12 και το 6, τα διαχειρίζεται η ExxonMobil μαζί με την Qatar Energy. Έχουν γίνει ανακαλύψεις από όλες τις κοινοπραξίες και όλα αυτά τα κοιτάσματα είναι σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους, πράγμα το οποίο επίσης είναι θετικό για τη δημιουργία συνεργειών και κοινών υποδομών που να μπορούν να αξιοποιηθούν από τις διάφορες κοινοπραξίες. Σας ανησυχεί ενδεχόμενη αντίδραση της Τουρκίας, δεδομένου ότι το τουρκικό γεωτρύπανο είναι ακριβώς βόρεια της Κύπρου και υπάρχει απειλή το τουρκικό αυτό γεωτρύπανο να προχωρήσει και να έρθει στο οικόπεδο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ, το οποίο αμφισβητεί η Τουρκία? Σίγουρα οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας είναι κάτι που μας ανησυχεί πάρα πολύ για διάφορους λόγους. Το κατά πόσο θα γίνουν συγκεκριμένες επιπρόσθετες ενέργειες σε σχέση με αυτά που ήδη έχουν γίνει δεν είναι κάτι που γνωρίζουμε στο παρόν στάδιο. Παρακολουθούμε όμως την κατάσταση. Πιστεύω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών πάντοτε και σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Ελλάδα και με όλους τους εμπλεκόμενα μέρη θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου είτε να καταγγελθούν είτε να ληφθούν άλλα μέτρα ενάντια στις οποιασδήποτε παράνομες ενέργειες. Στο παρόν στάδιο όμως δεν έχουμε ενδείξεις
για οποιαδήποτε θετική ενέργεια. Και να σημειώσω επίσης ότι οι γεωτρήσεις που έχουν γίνει, η γεωτρήση που έχει γίνει στο Κρόνος 1 αλλά και η γεωτρήση στο Δευτέρα δεν βρίσκονται μέσα σε περιοχές που αμφισβητούνται. Ναι, μεν αμφισβητείται ένα κομμάτι του τεμαχίου, αλλά δεν είναι εκεί που γίνεται η γεωτρήση. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πηλίδου. Υπουργός Ενέργειας. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.